Πολύ καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Και τώρα βέβαια Παρασκευή είναι. Θα κλείσουμε με πολιτισμό όπως κάθε Παρασκευή. Να παρακολουθήσουμε το τρέιλερ από την παράσταση Φαλακή Τραγουδίστρια. Φαλακρή. Φαλακρή Τραγουδίστρια που προβάλλεται στο θέατρο Άντων αυτές τις μέρες και σε λίγα λεπτά θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον Θανάση Γογάδη. Που ήρθε, καλώς ήρθε κοντά μας. Και το Λανός. Ζωντανός. Ζωντανός. Εσύ πεθυμίσαμε, έχουμε μέρες να σε δούμε. Μισάρ και κιωστά. Η Φωτεινή και ο Δημήτρης είναι μεσίτες μέσω ραδιοφώνου την ώρα της εκπομπής. Και τον Λάζαρο Θεοδωρακόπουλο είναι ηθοποιός, συμμετέχει στην Φαλακρή τραγουδίστρια. Ακριβώς. Λάζαρε, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ακόμα τραγουδάει αυτή η τραγουδίστρια. Ακόμα τραγουδάει. Σήμερα το βράδυ ξεκινάει για τελευταίες τρεις παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη. Ανοιχτή σκηνή 2016, στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, γιατί πρόσφατα την είδαμε την παράσταση, συζητήσαμε κιόλας για αυτή. Στο διόφωνο, ναι. Ακριβώς. Ναι, ξεκινήσαμε. Τώρα παίζουμε στο φεστιβάλ του Δήμου που λέγεται Ανοιχτή Σκηνή, που μας τίμησαν πολύ και μας βάλανε στο πρόγραμμά τους. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ξεκινήσαμε την παράστασή μας τον Νοέμβριο. Και πήγαμε τόσο καλά που ακόμα παίζουμε και κάνουμε περιοδεία στην Βόρεια Ελλάδα. Ακούστηκε αυτή η παράσταση στον κόσμο και στο ελληνικό κοινό δηλαδή της πόλης που φέτος είχε και πάρα πολλά πράγματα να παρακολουθήσει από την αρχή της σεζόν. Και νομίζω ότι κάναν κάτι πολύ σημαντικό τα παιδιά. Περιόδευσαν τη Φαλακρή τραγουδίστρια σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Πού πήγατε? Πήγαμε στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, στα Ιωάννινα. Στη Βέρεια, στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, στον Πολύγυρο και τα πάντα. Φτάνει. Τουρνέ. Κανονικό τουρνέ. Έχει ανάγκη ο κόσμος και στην περιφέρεια να παρακολουθεί έτσι παραστάσεις από θεατρικές ομάδες όπως εσείς, με νέους καλλιτέχνες έτσι που έχετε παρουσιάσει και μια άλλη σκοπιά του Ιονέσκου από τη δική σας ματιά. Επιλέξατε αυτό το έργο. Εντάξει, βέβαια, ο σκηνοθέτης μας, ο Βασίλης Βασιλάκης, είναι παλιά καραβάνα. Δηλαδή είναι γνωστό ηθοποιό τώρα, γνωστό. Μπορεί να τον ξέρουν κι όλοι, αλλά δεν είναι τόσο νέο όσο. Όχι, απλώ δηλαδή. Εννοώ έτσι απόπειρε καινούριε. Αν η περιφέρεια έχει ανάγκη. Ναι. Δηλαδή, τι κοινό ήρθε και σα παρακολούθησε στη Φλόρινα, στη Βέρεια, στην Αλεξανδρούπολη, νέοι άνθρωποι, φοιτητέ ή όλε οι ηλικίε. Νομίζω πω ήρθαν όσοι προλάβανε και το μάθανε, γιατί είναι σύμφωνα με τη διαφήμιση. Όπου κάνουμε διαφήμιση έρχονται και μα βλέπουν. Όπου δεν κάνουμε, δεν μα βλέπουν. Αλλά είμαστε τυχεροί γιατί μα βλέπουν. Στην εποχή τη επικοινωνία. Και των social media. Ναι, γιατί ο καθένα έχει τι δουλειέ. Τώρα, να σου πω όμω κάτι. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η παράσταση από ανερχόμενου ηθοποιού κατάφερε και επιβίωσε τόσου μήνε. Και όχι μόνο επιβίωσε στην πόλη. Ναι. Αλλά έκανε και τουρνέ, έκανε και περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό φαντάζομαι ότι μόνο θετικά συναισθήματα σας δίνει. Έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα. Γιατί είναι πολύ ωραίο που παίζουμε παράσταση και έχει από κάτω γεμάτο θέατρο. Γιατί αυτό είναι το σύνηθες, δηλαδή, να γίνεται χαμός από κάτω. Και νομίζω ότι το πιο ωραίο από όλα αυτά είναι ότι καταφέρνουμε να είμαστε ενωμένοι και να περνάμε καλά εμείς. Και μπορείς να μας πεις λίγο το μήνυμα που έχει να στείλει η παράσταση από αυτό το έργο του Ιονέσκο που έχει παιχτεί παντού, θεωρείται και έργο σταθμός. Ναι, Ιονέσκο δεν θα πω τίποτα. Σου αρέσει, εντάξει, και εμένα μου αρέσει. Είναι κωμωδία, φλιαρία, πληροφόρηση. Ποιο μήνυμα ακριβώς βγαίνει στην παράσταση? Ξυριστείτε και ξυριστείτε τα κεφάλια σας και τραγουδάτε. Ναι, μπορεί να ξυρίστε τα όλα. Μπροστά σε αυτό που ακούγονται στην παράσταση που δεν βγάζουν κανένα νόημα μεταξύ τους, λογικό, δηλαδή συνεννοούν διάκριση. Εντάξει, θέατρο παραλόγου. Ναι, αλλά. Τώρα δεν ξέρω τι νόημα μπορεί να προκύψει από αυτό. Είναι μια κωμωδία όμως που εσείς δηλαδή πού στοχεύετε παρουσιάζοντας αυτή την παράσταση και για ποιο λόγο ανεβάσετε και το συγκεκριμένο έργο? Ναι. Βασικά στοχεύουμε στο να. Δεν ξέρω σε τι στοχεύουμε. Στο χειροκρότημα του κοινού. Να είναι γεμάτο το θέατρο, εγώ πιστεύω. Όχι, όχι, εντάξει, όχι αυτό. Όχι, απλώς ποντάρετε πολύ στον συγγραφέα που επιλέξατε. Στο συγκεκριμένο έργο, στην κωμωδία. Πιστεύετε πολύ στην κωμωδία ότι είναι ως είδος κάτι που το θέλετε.
Το καλό με αυτή την παράσταση είναι ότι μπορεί πιο πολύ να γελάνε με την παράσταση, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τη βρίσκουν και τραγωδία. Ναι, και ήταν αυτό που ήθελε και ο σκηνοθέτης, νομίζω, ο συγγραφέας. Ναι. Που λέει ότι είναι ένας συνδυασμός κωμωδίας και τραγωδίας. Mm. Γιατί από την απόλυτη συνεννοησία των χαρακτήρων. Είναι και τραγωδία. Αυτή είναι, αυτή είναι και η γοητεία του Ιωάννη. Ναι, η μαύρη κωμωδία. Ναι. Αυτή είναι και η γοητεία. Στο πλαίσιο του θεατρικού παραλόγου που εκπροσωπεί ο Ιωνέσκο, αλλά το σημαντικότερο νομίζω είναι το μήνυμα που περνάει από αυτή την παράσταση. Η ασυνεννοησία των ανθρώπων γενικά. Και όλο το έργο του Ιωνέσκου γενικά. Ναι, ακόμη και σήμερα, έτσι υπάρχει, δεν έλλειμμα, υπάρχει έλλειμμα επικοινωνίας στους ανθρώπους. Γιατί με τους συνανθρώπους που συνομιλούμε και υποτίθεται ότι συνεννοούμαστε, Είναι κάτι διαφορετικό. Έλλειμμα ουσιαστικής επικοινωνίας. Λοιπόν, θα συμφωνήσει και ο Λάζαρος. Ναι, συμφωνώ με αυτό που λέτε και ο τρόπος που το προσέγγισε ο σκηνοθέτης μας και μας είπε να το δουλέψουμε με αυτόν τον τρόπο είναι να κάνουμε όλη αυτή την. Ναι, ο Βασιλάκης. Να κάνουμε όλη αυτή την ανσυνεννοησία πιο έντονη, ώστε να γίνει πιο κατανοητή στους. Σε παράλογους και παράλληλους μονολόγους δεν είμαστε όλοι καθημερινά. Ναι, καλά, αυτό είναι το σίγουρο. Και ειδικά και με τα social media. Καλά, ναι. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Παραστάσεις τις ημέρες να μας πεις. Ναι, παίζουμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Τελευταίες τρεις παραστάσεις. Καλή επιτυχία. Στο Δημοτικό Θέατρο Άνετον. Στο Δημοτικό Θέατρο Άνετον. Ωραία. Λοιπόν, να δώσουμε καμία πρόσκληση στο κοινό. Πόσες να δώσουμε, δύο διπλές, τρεις διπλές. Να δώσουμε τρεις διπλές. Άντε, χαλαντόμι. Τρεις διπλές, μια χαρά είναι για σήμερα, αύριο και μεθαύριο. 2-31-0-299-854 για τη Φαλακρή τραγουδίστρια. Καλή επιτυχία, βλέπω και δεύτερη σεζόν. Όχι, τώρα κατεβαίνουν από το Βόλο και παρακάτω. Ναι, γι' αυτό λέω. Δεύτερη σεζόν θα κάνουν τουρνέ του χρόνου στην Νότια Ελλάδα. Να αρχίσω με διαμαρτυρία, γιατί προηγουμένως οι εκλεκτοί συνάδελφοι, ο Δημήτρης και η Φωτεινή, σας λέγαν μόνο για φεστιβάλ σκύλων και φεστιβάλ χώρου. Όχι, γιατί αυτά θα μας τα έλεγες εσύ, είπαμε, γι' αυτό τα κρατήσαμε.